Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Όταν προτιμάς πιο γηπεδική ατμόσφαιρα, όταν θέλεις να συνδυάσεις έξοδο και ποδόσφαιρο, το My Cafe είναι εδώ. Παρακολουθήστε τα περισσότερα ντέρμπι αναμετρήσεις όλων των χωρών που κόβουν την ανάσα στις μεγαλύτερες οθόνες high definition 80 ιντσών της πόλης. Και παράλληλα, απολαύστε τον καφέ, το ποτό ή την πύρα σας στο My Cafe. Κωνσταντίνου Δρίζη και Ειρήνης 2 στην Κοζάνη, στο γυάλινο κτίριο. Φροντιστήρια εντάξει. Πάνω από 22 χρόνια εξασφαλίζουμε την επιτυχία των μαθητών μας στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 9 στους 10 μαθητές μας επιτυχάνουν κάθε χρόνο την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με ολιγομελή τμήματα και πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας εξασφαλίζουμε αμεσότερη επαφή και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και του καθηγητή, αλλά και μεταξύ των μαθητών. Φροντιστήρια εντάξει, 40 12 στην Κοζάνη. Τηλέφωνο 2461026333. Διεύθυνση σπουδών Μαργαρίτη Ιωάννα, Μουτζουρίδου Λιτό, Μουτζουρίδου Νεφέλη. Επιτυχία. Τόσο απλά. Συνδυάστε την καλή παρέα, τους πιο λαχταριστούς τσιπουρομεζέδες και τον καφέ ή την πύρα σας σε ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον, παρακολουθώντας και όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις. Καφενεδάκι. Χυμάρα σένα στην Κοζάνη. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Από τη φάρμα της Εκατερίνης Μισαηλίδου και σε ελάχιστες ώρες από το άρμεγμά του, παστεριώνεται και συσκευάζεται στη σύγχρονη και υγιεινή συσκευασία PET, διατηρώντας αναλύωτα τα συστατικά του. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Το ολόφρεσκο γάλα τώρα στην πόρτα σας. Το καφέ Bar Gazi αποτελεί την ιδανική επιλογή για καφέ, ποτό και σίγουρα είναι ο χώρος που θα επιλέξεις για να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφες και ξέγνιαστες στιγμές με τους φίλους σου. Το όμορφο περιβάλλον και το φιλόξενο προσωπικό είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσεις το καφέ σου, το ποτό σου, παρακολουθώντας την αγαπημένη σου ομάδα και όλα τα αθλητικά γεγονότα σε OTE TV, Nova, PAOK TV με ήχο και εικόνα High Definition. Καφέ Gazi θα γίνει σίγουρα το στέκι σας. Καφέ Sandwich Delivery στο τηλέφωνο 2461026490. Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ και εκπομπή Ματιές στα Σπορ. Πάλι μαζί σας να δούμε όλη την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Θα ξεκινήσουμε από την τρίτη εθνική κατηγορία, δεύτερο μέρος η ομάδα της Κοζάνης και στο τρίτο μέρος τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Πάμε να δούμε τι έγινε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, μεγάλη και δίκαια νικήτρια στο κοζανίτικο ντέρμπι του τέταρτου ομίλου αναδείχθηκε η ΑΕΠ, που επιβλήθηκε του Μακεδονικού Φούφα μέσα στην Τολεμαΐδα με σκορ 0-3. Οι Πόντιοι έκαναν το 2-2 και οδηγούν την κούρσα της τρίτης εθνικής στον τέταρτο όμιλο με 6 βαθμούς. Ο Φούφας από την άλλη δεν ξεκίνησε καλά τις υποχρεώσεις του, αφού γνώρισε δεύτερη σερή ήττα. Οι παίκτες του Τέλη Τούνα έχουν όμως την εμπειρία και το ψυχικό σθένος να σηκώσουν στη συνέχεια το κεφάλι. Στα αγωνιστικά, οι Πόντιοι στα αμυντικά τους καθήκοντα κατάφεραν να μπλοκάρουν τα άτομα των Τολεμαϊδιωτών και μεσοεπιθετικά ήταν φωτιά και λάβρα. Οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Κατακαλίδη πέτυχαν 2 γκολ στο πρώτο μέρος με τον Ντινόπουλο στο 28 και τον Ταφαρλή στο 43 και με τον Καρακατσάνη στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου έφτασαν στο μεγάλο διπλό. Να σημειώσουμε πως από το 73 ο Μακεδονικός Φούφα έπαιξε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Νίκου Μπίντσι με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Στον δεύτερο όμιλο, ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας του Γιώργου Αμανατίδη ξεκίνησε εντυπωσιακά στην παρτελική του συμμετοχή στην τρίτη εθνική, νικώντας με 5-0 τον ΑΟΣ Σιρήνας χάρη στα δύο γκολ του Χαρίση και από ένα που σημείωσαν οι Κωνσταντίνου, Βασαΐτης και Αζούδης. Τέλος, η Καλλικράτεια έκανε το 2-2 νικώντας με 3-0 την Αστραπή Μεσοποταμίας, με τον Μιχάλη Ξανθόπουλο να ανοίγει στις αρχές της επανάληψης το σκορ με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, για να διαμορφώσουν το τελικό 3-0 η Γκέρι και Κίρκου στο 76 και 89 αντίστοιχα. Ο Πας Φλόρινας είχε ρεπό. Να δούμε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία. Τέταρτος όμιλος, δεύτερη αγωνιστική, Θηναλιακός Τηλικράτης 0-0, Ανατολή Απόλλων Ευπαλίου 2-4, Μακεδονικός Φούφα Αεποντίον 0-3, Λευκίμη Αχαίρων Καναλακίου 0-0, Μεσολόγγι Πας Πρέβεζας 0-1, Σούλη Παραμυθιάς Αναγέννηση Άρτας 1-1, Ναυπακτιακός Αστέρας Αστέρας Ιταίας 1-0. Στη βαθμολογία, η Αεποντίον και ο Πας Πρέβεζας από 6 βαθμούς, στους 4 βαθμούς Αναγέννηση Άρτας, Τηλικράτης, Θηναλιακός και Λευκίμη μαζί και ο Αχαίρων Καναλακίου, Ναυπακτιακός Αστέρας και Απόλλων Ευπαλίου 3 βαθμούς, Σούλη Παραμυθιάς 1 βαθμό και χωρίς βαθμό Ανατολή, Μεσολόγγι, Αστέρας Ιταίας και Μακεδονικός Φούφα. Επόμενη αγωνιστική, τρίτη, Τηλικράτης Λευκάδας, Απόλλων Ευπαλίου, Αεποντίον Θηναλιακός, Αχαίρων Καναλακίου, Ανατολή, Πας Πρέβεζας, Μακεδονικός Φούφα, Αναγέννηση Άρτας, Λευκίμη, Αστέρας Ιταίας, ΑΕ Μεσολογγίου, Ναυπακτιακός Αστέρας, Σούλη Παραμυθιάς. Στον δεύτερο όμιλο, τα αποτελέσματα, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Σιρήνα 5-0, Αναμοπός Αριδέας, Αναγέννηση Γενιτσών 2-0, Μακεδονικός Νίκη Αγκαθιάς 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, Θερμαϊκός Θέρμης 0-4, Καλλικράτεια, Αστραπή Μεσοποταμίας 3-0, Αγροτικός Αστέρας, Θύελλας Αρακινών 0-0, Εδεσαϊκός Άρης Παλαιοχωρίου 3-0, Άνευ Αγώνα. Ρεπό ο Πας Φλόρινας. Στη βαθμολογία, Θερμαϊκός Θέρμης, Αρμοπός Αριδέας και Καλλικράτεια 6 βαθμούς. Στους 3 βαθμούς Μέγας Αλέξανδρος Σημαθίας, Γιαννιτσά, Ποσειδών Μηχανιώνας και Εδεσαϊκός. Στους 2 βαθμούς Αγροτικός Αστέρας. Από 1 βαθμό Θύελλας Αρακινών, Μακεδονικός, Αστραπή Μεσοποταμίας και Νίκη Αγκαθιάς. Χωρίς βαθμό Φλόρινα, Σιρήνα και Άρης Παλαιοχωρίου. Επόμενη αγωνιστική, Σιρήνα Αναγέννηση Γενιτσών, Πας Φλόρινας Ποσειδών Μηχανιώνας, Νίκη Αγκαθιάς Αναμπός Αριδέας, Αστραπή Μεσοποταμίας Μακεδονικός, Άρης Παλαιοχωρίου, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, Θύελλας Αρακινών Καλλικράτεια, Εδεσαϊκός Αγροτικός Αστέρας, Ρεπό Θερμαϊκός Θέρμης. Αυτά με τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία στον τέταρτο και στον δεύτερο όμιλο, εκεί που αγωνίζονται οι δυτικομακεδονικές ομάδες. Η εκπομπή Ματιές στα Σπορ είχε κάμερα στο ντέρμπι μεταξύ του μακεδονικού Φούφα και της ΑΕΠ και κατέγραψε στιγμιότυπα και τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ. Πάμε να δούμε. Όπως είπαμε, έγινε ένα καλό παιχνίδι. Η Πόντι ήταν καλύτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και έφτασαν δίκαια στην νίκη. Από την αρχή έδειξε τις διαθέσεις της η ΑΕΠ. Εδώ ζήτησε ένα πέναλτι όταν ο Πάλας βρέθηκε στο έδαφος, ότι τη συνέχισε το παιχνίδι. Αυτό στο τέταρτο λεπτό. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Στο 8ο λεπτό θα κερδίσει μάλλον φάουλ η ΑΕΠ, θα το εκτελέσει ο Καρακατσάν, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Πάλας, αλλά θα ακυρωθεί ως offside. Σειρά του μακεδονικού Φούφα να κερδίσει φάουλ. Το Πάλις το εκτελεί, σε κόρνερ διώχνουν οι αμυντικοί. Κόρνερ του το πάλι, γυριστή κεφαλιά του Χάιτα, δεύτερη του Μαυροματίδη, μπλοκάρει ο Ψαράς. Στην επίθεση η ΑΕΠ, σέντρα σουτ του Καρακατσάνη, θα μπλοκάρει ο Μπίντσης. Στο 23 έχουμε το κόρνερ του το πάλι, κεφαλιά του Φωτιάδη, λίγο πριν τη γραμμή, διώχνει ο αμυντικός. Στο 28
Το σκορ θα ανοίξει, ωραία σέντρα ο Ντούκα στο πρώτο δοκάρι και ο Ντινόπουλος από κοντά θα σημειώσει το 0-1. Ξαναβλέπουμε. Το πανηγυρίζουν οι πόντι. Κόρνερ με τον Ταφαρλή. Εδώ κάποιες παρατηρήσεις του διαιτητή. Για να χτυπηθεί το κόρνερ από τον Ταφαρλή. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Νέα σέντρα. Θα φτάσει στον Παπαδόπουλο που θα πιάσει το σουτ, θα περάσει έξω η μπάλα. Ωραίος συνδυασμός του Πάλα με τον Καρακατσάνη, αλλά θα κοπεί ως offside από τον επόπτη, ο Πλάτων Καρακατσάνης. Στο 43ο λεπτό, η ΑΕΠ θα κερδίσει φάουλ, θα το εκτελέσει ο Καρακατσάνης, η μπάλα θα βρει το δοκάρι, δεν θα απομακρυνθεί, ο Πασχαλίδης σουτ και ο Ταφαρλής από κοντά θα γράψει το 0-2. Ξανά το γκολ, η μπάλα πρώτα θα βρει το οριζόντιο δοκάρι και ο Ταφαρλής ψύχρεμα θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2, θα τρέξει τους φιλάθρους των Ποντίων που ήταν αρκετοί στο γήπεδο. Γενικά ο κόσμος έδωσε παρόν. Με το καλημέρα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Καρακατσάνης πολύ καλή προσπάθεια, συρτό δυνατό σουτ, 0-3. Πλάτωνας Καρακατσάνης τρέχει και αυτός με τη σειρά του στους φιλάθρους των Ποντίων. Δεν έλειψαν και οι τραυματισμοί στο παιχνίδι, με το γιατρό να επεμβαίνει ταχύτατα και να δίνει τις βοήθειες. Εδώ μια επικίνδυνη επίθεση με τον Φωτιάδη, αλλά κεφαλιά του θα τον μπλοκάρει ο Ψαράς. Να ο Θεοδουλίδης στην περιοχή, σέντρα σουτ, δεν προλαβαίνει ο Πάλας. Ο Ψαράς θα διώξει μια επικίνδυνη σέντρα. Θεοδουλίδης από το χώρο του κέντρου, ατομική προσπάθεια και σουτ, θα περάσει λίγο έξω η μπάλα. Ο Καρακατσάνης κάθεται στον Πάλα, θα κοπεί η επίθεση ως offside από τον επόπτη. Εδώ έχουμε την δεύτερη κίτρινη στον Μπίντσι. Στο 73 με 10 παίχτες ο Μακεδονικός Φούφα. Εδώ ο κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο και της Πολυμαΐδας αλλά και των Ποντίων φίλαθλοι. Στο 84 θα επιχειρήσει σούτ ο Φοργιαζίδης. Η μπάλα θα φτάσει στον Θεοδουλίδη. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν προλαβαίνει ο Καρακατσάνης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μετά τον αγώνα πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Νίκος ο Κατακαλίδης, προπονητής της ΑΕΠ, και ο Τέλης Τούνας, προπονητής του Μακεδονικού Φούφα. Θεωρώ πως είναι από τα μάτς που το σκορ τα λέει όλα. Ήμασταν καλύτεροι από την αρχή μέχρι το τέλος. Πραγματοποιήσαμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε το συγκεκριμένο αντίπαλο μέσα στην έδρα του, διότι θεωρώ ότι είναι από τις ομάδες οι οποίες με την εμπειρία που έχουν τα τελευταία 3 χρόνια να πρωταγωνιστούν σε αυτή την κατηγορία, δείχνει το μέγεθος της νίκης. Συνεχίζουμε, έχουμε καιρό να βελτιωθούμε κι άλλο, δουλεύουμε, προχωράμε στο επόμενο μάτς. Βήμα-βήμα και τώρα στην Ελλαϊκός. Ναι. Είναι μια ομάδα που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στην πρώτη αγωνιστική κερδίζοντας το Φούφα. Θα πάρουμε πληροφορίες από τους ανθρώπους εδώ, γιατί όπως γνωρίζετε είμαστε στην ίδια πόλη.
Θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε, δουλεύοντας όλη τη βδομάδα και σύμφωνα με αυτά που θα μάθουμε από τους ανθρώπους του ΦΟΥΦΑ, να κερδίσουμε και το επόμενο μάτσο. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στην αντίπαλη ομάδα που κέρδισε, ήταν καλύτερα, κέρδισε δίκαια. Στο πρώτο μήνυμα μας πήρε όλες τις προσωπικές μονομαχίες. Έκανε ένα πολύ ωραίο γκολ στο πρώτο μήνυμα, το πρώτο γκολ. Στο δεύτερο δρανίσαμε σε μια στιγμένη φάση και φρόντισε και στις αρχές του δεύτερου χρόνου να τελειώσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι η νίκη τους είναι δίκαιη 100% και τους δίνω συγχαρητήρια και άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Αυτά δήλωσαν οι δύο προπονητές. Είχαμε στο γήπεδο της Καλαμαριάς μια πραγματικά τραγωδία με νεκρό έναν 70χρονο στο γήπεδο, όπως είπαμε, της Καλαμαριάς, στο παιχνίδι Απόλλων Πόντου με τα Χανιά. Ο 70χρονος διαπληκτίστηκε με έναν συνομήλικό του από την Καλαμαριά και οι δύο. Υπήρξε μια έντονη διαμάχη. Πάμε να δούμε πώς έγινε καρέ-καρέ από το flashnews.gr. Εδώ βλέπουμε ότι διαπληκτίζεται ο 70χρονος με έναν συνομήλικό του. Ένας άλλος θα πάει να σπρώχνει, να τον σπρώξει, με αποτέλεσμα η πτώση του στα σκαλοπάτια να αποδειχτεί μοιραία, να τραυματιστεί θανάσιμα και ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο. Τραγικό το συμβάν του θανάτου του ηλικιωμένου. Πάμε στο γήπεδο για να δούμε μπάλα, για να ξεσκάσουμε και ο καθένας μπορεί να πάει να βγάλει τα ενδόψυχά του και αυτά που έχει, τα προβλήματά του, και βλέπουμε τι γίνεται με τις χειρονομίες. Μπορείς να πεις ό,τι θες, όχι όμως, είδατε τι μπορεί να συμβεί, δεν ξέρεις τι έχει ο απέναντί σου, δεν μπορείς να απλώσεις χέρι, δεν έχεις το δικαίωμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί. Όταν προτιμάς πιο γηπεδική ατμόσφαιρα, όταν θέλεις να συνδυάσεις έξοδο και ποδόσφαιρο, το My Cafe είναι εδώ. Παρακολουθήστε τα περισσότερα ντέρμπι αναμετρήσεις όλων των χωρών που κόβουν την ανάσα στις μεγαλύτερες οθόνες High Definition 80 ιντσών της πόλης. Και παράλληλα, απολαύστε τον καφέ, το ποτό ή την πύρα σας στο My Cafe Κωνσταντίνου Δρύζη και Ειρήνης 2 στην Κοζάνη, στο γυάλινο κτίριο. Φροντιστήρια εντάξει. Πάνω από 22 χρόνια εξασφαλίζουμε την επιτυχία των μαθητών μας στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 9 στους 10 μαθητές μας επιτυχάνουν κάθε χρόνο την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με ολιγομελή τμήματα και πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας, εξασφαλίζουμε αμεσότερη επαφή και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και του καθηγητή, αλλά και μεταξύ των μαθητών. Φροντιστήρια εντάξει, 40 12 στην Κοζάνη. Τηλέφωνο 2461026333. Διεύθυνση σπουδών Μαργαρίτη Ιωάννα, Μουτζουρίδου Λιτό, Μουτζουρίδου Νεφέλη. Επιτυχία. Τόσο απλά. Συνδυάστε την καλή παρέα, τους πιο λαχταριστούς τσιπουρομεζέδες και τον καφέ ή την πύρα σας σε ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον, παρακολουθώντας και όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις. Καφενεδάκι. Χυμάρα σένα στην Κοζάνη. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Από τη φάρμα της Εκατερίνης Μισαηλίδου και σε ελάχιστες ώρες από το άρμεγμά του, παστεριώνεται και συσκευάζεται στη σύγχρονη και υγιεινή συσκευασία PET, διατηρώντας αναλύωτα τα συστατικά του. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Το ολόφρεσκο γάλα τώρα στην πόρτα σας. Το καφέ Bar Gazi αποτελεί την ιδανική επιλογή για καφέ, ποτό και σίγουρα είναι ο χώρος που θα επιλέξεις για να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφες και ξέγνιες στιγμές με τους φίλους σου. Το όμορφο περιβάλλον και το φιλόξενο προσωπικό είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσεις το καφέ σου, το ποτό σου, παρακολουθώντας την αγαπημένη σου ομάδα και όλα τα αθλητικά γεγονότα σε OTE TV, Nova, PAOK TV με ήχο και εικόνα High Definition. Καφέ Gazi. Θα γίνει σίγουρα το στέκι σας. Καφέ Sandwich Delivery στο τηλέφωνο 2461026490.
εκπομπής και μαζί μας η ομάδα της Κοζάνης, τρίτη χρονιά στα τοπικά πρωταθλήματα. Μήπως ήρθε η ώρα να κάνει το άλμα στην τρίτη εθνική? Εδώ με τους ανθρώπους της ομάδας θα μιλήσουμε, θα μας πούμε τους στόχους, τις φιλοδοξίες και ό,τι έχουν σχεδιάσει. Μαζί μας ο Κώστας ο καπετάνος, προπονητής και από τους νέους που ανέλαβαν την ομάδα της Κοζάνης μαζί με τον αδερφό του τον Παντελή. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Ο γενικός αρχηγός της ομάδας και παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο Δημήτρης ο Δράκος. Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα. Και ο ποδοσφαιριστής και ένας εκ των αρχηγών. Ναι. Ο νεαρός ο Κωνσταντίνος ο Τρομπούκης. Γεια σου Κωνσταντίνε. Κώστα, θα ξεκινήσω από σένα. Με τον αδερφό σου τον Παντελή είχατε ένα πέρασμα από την Κοζάνη. Και από τότε και η δική σου ποδοσφαιρική διαδρομή, αλλά και του Παντελή, εκτινάχθηκε. Έρχεστε τώρα μετά από πολλά χρόνια από ένα άλλο πόστο στην Κοζάνη. Ποιο ήταν αυτό το ερέθισμα να αναλάβετε την ομάδα, και όχι αυτό το ρωτάει και πολλοί κόσμος, και όχι κάποια άλλη ομάδα στην Πτωλεμαίδα από ό,τι που είναι η καταγωγή σας? Εγώ με τον αδερφό μου το καλοκαίρι καθίσαμε, μιλήσαμε. Στην Κοζάνη ήρθαμε, ο λόγος που ήρθαμε εδώ πέρα είναι γιατί παίξαμε στην ομάδα, την αγαπήσαμε την ομάδα, αγαπήσαμε την πόλη της Κοζάνης, μας αγάπησε ο κόσμος και γι' αυτό κάναμε αυτό το βήμα να είμαστε εμείς που πρώτος στόχος είναι να βγάλουμε την ομάδα τα τοπικά. Και από εκεί και πέρα, με οργάνωση με αυτά, θα δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Ήταν δηλαδή από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον σας η Κοζάνη και όχι ήσασταν σε κάποιο δίλημα αν θα αναλάβετε κάποια άλλη πτωλήμα, γιατί δεν στο κρύβω ότι ακούγονταν πολλά εκείνη την εποχή. Εντάξει, η Κοζάνη είναι μια ομάδα που είχε πολλά χρόνια ένα πρόεδρο με τον οποίο όταν καθίσαμε μιλήσαμε εμείς με τον κύριο Αγάπιο, κατευθείαν μας είπε ότι ναι, να το προχωρήσουμε και συζήτηση με τη συζήτηση, ραντεβού με το ραντεβού, καταφέραμε να έρθουμε σε μια συμφωνία. Και προς τιμή του μπράβο στον κύριο Αγάπη που έκανε πίσω για να βγουν νέα παιδιά με όρεξη μπροστά και να συνεχίσουμε να καταφέρουμε αυτό που δεν κατάφερε τα τελευταία 3-4 χρόνια ο Αγάπης. Αναλάβατε την ομάδα. Τι ήταν αυτό που κοιτάξατε να αλλάξετε πρώτα και ποιες ήταν οι πρώτες δυσκολίες που έχετε να αντιμετωπίσετε? Όταν αναλάβαμε την ομάδα, κυριολεκτικά ήταν πίσω σε πολλά πράγματα. Και οργανωτικά και γηπαιδικά και σε όλα. Και είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις με ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν για να βρούμε καταρχήν για την πρώτη ομάδα γήπεδο να κάνουμε προπονήσεις όλη τη χρονιά για να μην μπαίνουμε στο ΔΑΚ, γιατί στο ΔΑΚ μέσα είναι ο Στίβος, είναι οι ακαδημίες ή παίζουν και άλλη ομάδα κάθε Σαββατοκύριακο, να το έχουμε σε καλή κατάσταση για τα παιχνίδια της ομάδος. Καταφέραμε, κλείσαμε την Καλαμιά, οι άνθρωποι πολύ εξυπηρετικοί, πήγαμε, το γήπεδο το προσέχουμε, κάνουμε εκεί πέρα όλη την προετοιμασία και μέσα στη χρονιά θα είμαστε στο γήπεδο της Καλαμιάς. Δηλαδή ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι και παραμένει το αυτό όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, το γηπεδικό που κοιτάξτε να το λύσετε. Ήταν το προπονητήριο θα είναι στην Καλαμιά, εκεί θα γίνονται οι προπονήσεις, ο μεγάλος όγκος των προπονήσεων να πω. Εκεί θα γίνεται, γιατί όταν θέλεις να δουλέψεις, γιατί εγώ με τον αδερφό μου θέλουμε να δουλέψουμε επαγγελματικά. Άστα μέσα στο τοπικό. Δεν μπορείς να δουλέψεις στο ΔΑΚ η πρώτη ομάδα, γιατί στο ΔΑΚ 4 η ώρα με 5.30 που θέλουν να κάνουμε προπονήσεις εμείς έχει 300 παιδιά από το Στίβο. Δεν μπορούμε να κάνουμε προπονήσεις. Αν και ακούγεται λίγο οξύμορο, στο ΔΑΚ παιδιά από το Στίβο, παιδιά από το... εντάξει, δεν είναι... είναι μεγάλο πρόβλημα σε ένα γήπεδο, ναι, που μπορεί να είναι δημοτικό, αλλά όταν αγωνίζονται τώρα φέτος δύο ομάδες πρέπει να προσεχθεί κατάλληλα. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε όλες τις κινήσεις για να φύγουμε από το ΒΑΚ. Διοικητικοπροπονητικά θέλουμε να εξηγήσει, γιατί το ρωτάει και αυτό πολλοί κόσμος, γιατί δέχτηκα κάποια τηλεφωνία. Πώς ακριβώς είναι δομημένη η Κοζάνη, η Κώστα? Η Κοζάνη με σένα, τον αδερφό σου και την οικογένεια. Αυτή τη στιγμή η Κοζάνη είναι στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι πρόεδρος και όλο το. Για φέτος θα την τρέξουμε την ομάδα εγώ και Παντελής. Είναι προπονητικό δίδυμο. Παντελής Κώστας ή μπροστά εσύ με τεχνικό σύμβουλο τον αδερφό σου? Για φέτος είναι και έτσι η κατάσταση, γιατί είμαστε και οι δύο, έχουμε δώσει τον ρόλο ο καθένας στον δικό του για να τρέξουμε, για να μην μπερδευόμαστε και να μην μείνουμε ο καθένας στο στόχο που έχει βάλει, να μην μείνουμε πίσω. Αναλάβατε την Κοζάνη σε μια δύσκολη συγκυρία μετά από τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες ανόδου. Όλα αυτά σας δημιουργούν αίσθημα ευθύνης και πίεσης ότι πρέπει να, η Κοζάνη πλέον να κάνει αυτό το
το βήμα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η Κοζάνη φέτος, όπως έχουμε δουλέψει και αυτό που έχουμε κάνει, που τα έχουμε βάλει τα θεμέλια από το καλοκαίρι, είναι για να βγει γάμα εθνική. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα με την Κοζάνη. Πρέπει το καλοκαίρι να είμαστε στη γάμα εθνική. Και από εκεί πέρα να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Και το κίνητρο, πάμε και στα προπονητικά. Ποιο το κίνητρο ενός προπονητή, το δικό σας, να αναλάβει την Κοζάνη προπονητικά σε μια δύσκολη για αυτή την εποχή, έτσι δεν ήταν εύκολη? Εντάξει, προπονητικά μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί είχαμε και συζητήσεις και με ομάδες, να πάμε και σε γάμα εθνική ομάδα και βοηθός και πιο ψηλά. Αλλά δεν θέλαμε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από εδώ. Θέλουμε να τα βάλουμε κάτω και πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή για όλους μας. Κώστα, ποιο είναι αυτά τα στοιχεία που προσπάθησες, τεχνικά μιλάμε έτσι, να δώσεις στην Κοζάνη, τα νέα στοιχεία? Ποια είναι η φιλοσοφία σου και πώς θες να δουλέψεις? Πάντα δουλεύεις με το, πιστεύω, με το υλικό που έχεις. Εμείς ήρθαμε ερχόμενοι στην Κοζάνη, εγώ πέρυσι τα ήξερα τα παιδιά, κρατήσαμε πιστεύω ό,τι καλύτερο υπήρχε στην ομάδα και προς τα παιδιά μείνανε, αν και αργήσαμε να πάρουμε την ομάδα, περίμεναν γιατί άκουγαν ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Προς τη μήνη τους μείνανε στην ομάδα και ήρθαν και ποδοσφαιριστές που έχουν καλή καριέρα στο τοπικό, έχουν παίξει και πιο ψηλά. Και έχουμε κάνει πιστεύω ένα δυνατό σύνολο και δουλεύουμε πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ καλά για να καταφέρουμε το στόχο που είναι η άνοδος. Ο στόχος άνοδος, βέβαια, έτσι αυτό πρέπει να σκέφτεται μόνο η Κοζάνη. Πιστεύεις ότι είναι έτοιμο, αλλά και όχι μόνο για την άνοδο, αλλά για να πατήσεις και στο ρόστερ αυτό επάνω για το μέλλον, σε μια πιθανή άνοδο στην τρίτη εθνική? Δηλαδή, αν ο σχεδιασμός είναι και όχι μόνο φέτος, αλλά και για του χρόνου με πιθανή άνοδο στην κατηγορία. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει από το καλοκαίρι, νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδος είναι να μείνουν στην ομάδα για πολλά χρόνια και σε παραπάνω κατηγορίες. Και πιστεύω ότι άμα συνεχίσουν να δουλεύουν παιδιά όπως δουλεύουν τώρα στην προπόνηση, θα είναι ευχάριστο γιατί θα φύγουν πάλι παιδιά από Κοζάνη να παίξουν και πιο ψηλά, γιατί υπάρχει και το ταλέντο και η θέληση από τα παιδιά. Έχουμε να... Είδαμε τις πρώτες αγωνιστικές της ομάδας λίγο πολύ. Πώς βλέπεις εσύ το φετινό πρωτάθλημα? Είναι μια εύκολη υπόθεση για την Κοζάνη ή χαμηλά την μπάλα? Ποτέ δεν είναι τίποτα εύκολο. Είτε λέγεσαι Κοζάνη, είτε λέγεσαι Μακεδονικός, είτε ΑΕΚ. Πάντα πρέπει να τα βάζεις μέσα στο γήπεδο, να δουλεύεις όλη τη βδομάδα, να προετοιμάζεις για το παιχνίδι που έρθει το Σαββατοκύριακο, να παίζεις το Σαββατοκύριακο το παιχνίδι, να το κερδίζεις και από εκεί και πέρα να σκέφτεσαι το επόμενο παιχνίδι. Ποτέ δεν βάζεις στόχο το παιχνίδι το πέμπτο, το έκτο. Είναι ένα-ένα, βήμα-βήμα και το καλοκαίρι θα κάνεις ταμείο. Έπαιξες χρόνια ποδόσφαιρο και τώρα προπονητής. Ποιο είναι πιο δύσκολο? 1000 χρόνια ποδοσφαιριστής. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Όσο μεγάλη καριέρα για να κάνουμε σαν προπονητές, πιστεύω ποδοσφαιριστής, αυτό θέλουμε να περάσουμε και στα παιδιά, ότι δουλέψεις να παίξεις την μπάλα είναι το καλύτερο επάγγελμα στον κόσμο. Να είσαι ποδοσφαιριστής. Κώστα, πέρασες από μεγαλύτερες κατηγορίες, από πιο οργανωμένες ομάδες. Τι πιστεύεις, τι στραβό γίνεται, θα το πω έτσι, στον νομό Κοζάνης, αλλά και γενικότερα τώρα τελευταία στην Δυτική Μακεδονία? Τι φταίει και είναι όνειρο απατηλό μια θέση από οποιαδήποτε ομάδα στην Β' Εθνική? Είναι μόνο θέμα οικονομικό ή οργάνωσης? Εγώ θα έλεγα ότι για να βγεις και να κάνεις το βήμα παραπάνω πρέπει να έχεις βάλει βάση. Δεν δουλεύουμε ποτέ και βλέπω ότι δεν δουλεύουμε σχεδόν καθόλου τα παιδιά από τις ακαδημίες. Γιατί κατά το ψάμε το νομός της Κοζάνης είναι μεγάλος, παιδιά έχουν παίξει μπάλα και έχει από πίσω, γιατί εγώ το έζησα πέρυσι, πάρα πολύ ταλέντο και πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό. Είτε είναι η Κοζάνη, είτε είναι κάποια άλλη ομάδα, πρέπει να πάρει τα παιδιά και να τα βάλει μέσα να παίξουν. Ώστε να κάνεις ένα καλό δυνατό σύνολο και όταν θα βγεις κατηγορίες να μην χρειάζεσαι το πολύ οικονομικό ή έναν πρόεδρο ή έναν επενδυτή να έρθει στην ομάδα. Να πας με την ομάδα σου με 2-3 προσθήκες να ανταπεξέλθεις στις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι, και το δείξατε και με πράξεις, ότι ναι, πραγματικά δίνεται βαρύτητα στους νέους ταλαντούχους της περιοχής, που άμα δει κάποιος το ρόστερ της Κοζάνης, πραγματικά θα καταλάβει ότι δώσατε μεγάλη βαρύτητα στους νέους, γιατί υπάρχει ταλέντο στην περιοχή, έτσι? Υπάρχει ταλέντο, εγώ το έζησα και πέρυσι και στην ακαδημία που ήμουν, αλλά και με τις άλλες ακαδημίες που παίξαμε. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην περιοχή και πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε παιδιά. Πρέπει να πάρουμε παιδιά και να τα βοηθήσουμε τα παιδιά να έρθουν στην ομάδα, να δουλέψουν όμως
για να προσπαθήσω να κάνω το βήμα παραπάνω. Δουλειά, γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Δεν σε προσφέρει τίποτα πρόχειρα και το ξέρεις καλά και εσύ αλλά και ο Παντελής, έτσι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι πήγαμε στην Κοζάνη, αλλά η Κοζάνη είναι ένα σκαλοπατάκι. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ για να κάνεις το επόμενο βήμα για να πάρεις πιο ψηλά και να μπορείς να παίξεις σε πιο ψηλές κατηγορίες. Να περάσω και στον Γενικό Αρχηγό, στον Δημήτρη τον Δράκο, παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Κοζάνης και τώρα σε πόστο διοικητικό. Πρώτη φορά ασχολείσαι διοικητικά. Στο παρελθόν είχες κάποια συνεργασία και με κάποια άλλη ομάδα, είτε προπονητικά είτε πρώτη φορά. Ποια είναι η σχέση σου με τα αδέρφια καπετάνο και πώς ήρθε η προσέγγιση στο να αναλάβεις ένα διοικητικό πόστο? Η σχέση με τα αδέρφια καπετάνο, εγώ ο ποδοσφαιριστής στην Κοζάνη, όταν είχαν έρθει τα παιδιά, ειδικά ο Κουστάκης ήταν πιτσιρικάς. Ήταν συμπαίκτης εσείς. Συμπαίκτης και με τον Παντελή και με τον Κώστα τα κάναμε συμπαίκτες. Με το που με καλέσαν τα παιδιά και με πρότεινα να λάβω αυτή τη θέση, δεν υπήρχε σκέψη. Δέχτηκα αμέσως. Πιστεύω και κάθε παιδί άλλος παλέμαχος που θα έχει αυτό το κάλεσμα, πιστεύω θα έχει αντίθετη γραμμή. Δεν το σκέφτηκα γιατί ξέρω τι παιδιά είναι. Είχαμε κοινωνία, δεν χάθηκαν οι σχέσεις μας με την καριέρα που κάνα. Επειδή ξέρω τι δουλειά κάνω και πόσο αποφασιστική είναι σε αυτό που θέλω να κάνω, θέλησα και εγώ να βάλω και εγώ κάτι σε αυτό που θέλω να κάνω. Και από ό,τι φαίνεται δεν ήταν σχεδιασμένο αυτό που έκαναν τα αδέρφια. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και τόσο και από αυτό το βήμα και αλλά και από τις σελίδες που γράφουμε ότι η Κοζάνη πρέπει οι αυτοί οι διοικούντες να χτυπήσουν σε άτομα που έχουν κάνει ποδοσφαιριστές, τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές και εδώ τα αδέρφια χτύπησαν πραγματικά σε παλέμαχο που ξέρει από ποδόσφαιρο, γνωρίζει το ποδόσφαιρο, γνωρίζει και πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις, αυτή είναι η δεύτερη μου ερώτηση, μεταξύ του Γενικού Αρχηγού που είναι συνδετικός κρίκος με διοίκηση με τους ποδοσφαιριστές. Οι σχέσεις σου με τους ποδοσφαιριστές. Οι σχέσεις μου, εντάξει, τώρα και εγώ σαν ποδοσφαιριστής, όταν ένας Γενικός Αρχηγός γνώριζα τι μας ενοχλούσε, τι... Μπράβο. Πιστεύω θα είμαι μέσα στο πετσίδι, μέσα στο ρόλο, δηλαδή το τι θέλουν, το τι ζητάνε. Πιστεύω να προλαβαίνουν κάποια πράγματα πριν γίνουν. Το μόνο θέμα τώρα με εμένα είναι λίγο η δουλειά μου, λίγο, είμαι λίγο απόμακρα από τα παιδιά, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι πολύ κοντά. Πιστεύω να ανταπεξέλθω. Ναι, Δημήτρη, ο κόσμος της Κοζάνης δεν στήριζε, πάνε και τα χρόνια, και τα δικά σας τα χρόνια, έτσι, που γέμιζαν γέμισε το γήπεδο και δεν στηρίζει τώρα τελευταία ιδιαίτερα, δεν κατεβαίνει στο γήπεδο, δεν είναι κοντά όπως παλιότερα. Φέτος όμως αυτό που λαμβάνω άρχισε να πιστεύει ο κόσμος πως κάτι διαφορετικό γίνεται στην ομάδα. Πιστεύεις ότι το στοίχημα του κόσμου θα κερδιθεί? Πιστεύω ναι θα κερδιθεί, γι' αυτό και ο στόχος μας είναι μονόδρομος, είναι το πρωτάθλημα φέτος και δεν ζητάμε άλλη υπομονή από τον κόσμο. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε άλλη υπομονή. Και πιστεύω θα τον κερδίσουμε και θα τον έχουμε κοντά μας. Πώς βλέπεις εσύ το πρωτάθλημα με τη δικιά σου ματιά? Εντάξει, σίγουρα το πρωτάθλημα... Οι ομάδες δεν είναι... Οι πιο πολλές μάλλον δυνάμωσαν. Ας πούμε Μακεδονικός, Ιαννή, ΑΕΚ. Πιστεύω ότι αν εμείς είμαστε σοβαροί και δουλεύουμε και κάνουμε αυτό που πρέπει και ακούν τους προπονητές τα παιδιά, που πιστεύω φέτος έχουν πολύ καλό υλικό, δεν θα είναι κάτι το δύσκολο. Αυτό είπαμε και με τον Κώστα, ότι καλό υλικό και κοιτάξτε, να ενισχυθεί η ομάδα με νεαρούς ποδοσφαιριστές, ταλαντούχους και βλέπουμε πραγματικά ένα νεανικό ρόστερ κατά βάση. Επιλογή σας. Επιλογή μας και πιστεύω ότι είναι κάποιες καλές βάσεις και για αν η ομάδα πετύχει τελικά το στόχο της, στο να μην δυσκολευτούμε του χρόνου, να, δηλαδή με κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές, να πάλι να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Κώστα, πριν υπάρχει, μιλήσαμε για το ρόστερ, υπάρχει παράθυρο για κάποια άλλη ενίσχυση ή πιστεύεις ότι το ρόστερ είναι κλειστό? Πάντα ένα ρόστερ κλείνει, προσωπική μου άποψη αυτή, όταν τελειώνει μεταγραφές. Όσο είναι μεταγραφές ανοιχτές, τόσο μένει. Αλλά είμαστε εμείς περικαλυμμένοι από τα παιδιά, αλλά άμα έρθει κάτι καλό και αξιόλογο, χωράει στην ομάδα. Και να θυμηθούμε πριν περάσουμε στον Κωνσταντίνο και σε εσένα Δημήτρη, κάτι από παλιά. Ποια χρονιά σου έχει μείνει ποδοσφαιρικά, ή από την Κοζάνη ή από κάπου αλλού που έχεις? Ποια χρονιά σου έχει μείνει στο μυαλό, ήταν η καλύτερη σου? Ποδοσφαιρικά μου έχει μείνει πρώτη-τελευταία που... τελευταία μάμα που έκανα τη μεταγραφή στην Καστοριά, τον κύριο Μανατίδη. Πιστεύω εκεί μπορούσαμε να κάνουμε το κάτι πιο πάνω. Δεν τα καταφέραμε. Εντάξει. Ήταν αυτό υπήρχαν, εντάξει, η Κουζάνη είναι στη φύση της να πρωταγωνιστεί. Έτσι. Όλες τις χρονιές δηλαδή, αυτό θέλω να περάσω και εγώ στα παιδιά, ότι πάντα πρέπει να είναι στην πρίζα. Αυτό ένιωθα εγώ σαν ποδοσφαιριστής. Δεν μας αφήνα να ησυχάσουμε. Δηλαδή, η Κουζάνη πάντα πρωταγωνιστεί, πάντα, σε όποια κατηγορία και είναι. Έτσι. Και το στίχημα πιστεύω, παιδιά, ότι ήταν, είναι να η Κοζάνη, Κώστα, Δημήτρη και ο Παντελής που πρέπει να ακούει, να κερδίσει αυτό το στίχημα της χαμένης έγλης. Είναι πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια η Κοζάνη, είπε ο Δημήτρης, είπες και εσύ και πραγματικά και όσοι ακολούθησαν αυτή την ομάδα και δεν το κρύβω, την ακολουθούσα χρόνια και στην Β' και στη Γ' Εθνική, ότι δεν πρέπει είτε την αγαπάς την ομάδα, είτε δεν τη θες, να είναι στα πόδια σου, να είναι σε αυτό το σκαλοπάτι. Η Κοζάνη πρέπει να είναι τουλάχιστον στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η Κώστα. Η Κοζάνη πρέπει να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και πάνω. Και πάνω. Απλά πρέπει και ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι χάθηκε μια γενιά. Δηλαδή, όταν παίζαμε εμείς στην Κοζάνη το 99-2000, από εκεί και μετά έχει χάσει λίγο την έγκλη της Κοζάνη και ο κόσμος έχει φύγει από το γήπεδο. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Θα κάνουμε τα πάντα να γυρίσει ο κόσμο στο γήπεδο, να πιστέψει αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί χωρί τη βοήθεια του κόσμου δεν μπορεί να προχωρήσει και προ άλλη κατηγορία. Τον λαμβάνω, ειλικρινά σα μιλώ, τον λαμβάνω αυτή ότι η έγκλη πάει να κερδιθεί και πάει να πραγματικά η Κοζάνη. Και ούτε σα το λέω για να σα χαϊδέψω τα αυτιά. Γιατί με πίκρανε και σαν άνθρωπο ότι. Και θα το πω, θα πιάσω την ομάδα που. Είμαι εγώ, έτσι. Δεν μπορεί να λες ένα νεαρό ποδοσφαιριστή τα προηγούμενα χρόνια έλα στην Κοζάνη ή έλα στο Μακεδονικό και να διαλέξει το Μακεδονικό. Θα πω την ομάδα, έτσι. Παλιότερα θυμάμαι ότι αν ένας ζητούσε ένα ποδοσφαιριστή από τις ομάδες η Κοζάνη, δεν κοιμόταν το βράδυ από τη χαρά του. Αυτό πραγματικά αρχίζω... Χωρίς να ρίξω ορμοφές, έτσι και ο αγάπης ο Γαβριλίδης προσπάθησε 12 χρόνια, έκανε ενέργειες πολλές, έδωσε χρήμα, αλλά ο κόσμος δεν τον αγκάλιασε. Εντάξει, μπορεί στην αρχή λίγο να προσπάθησε να κάνει κάτι ο κύριος Αγάπιος, αλλά μετά μπορεί να κουράστηκε. Αλλά αυτό που είπατε πριν, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει όλοι οι ποδοσφαιριστές να έχουν την Κοζάνη, όταν θέλουν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, η Κοζάνη να είναι ο επόμενος θέλος να δουλέψουν και οι καλύτεροι να έρθουν στην ομάδα. Εγώ προσωπικά το καλοκαίρι, το ξέρετε κι εσείς, πέρα που πήραμε 2-3 πιτσιρικάδες και βρήκαμε και στην ομάδα, πήρα τηλέφωνο, μιλήσαμε να έρθουν και άλλα παιδιά, αλλά δεν μπορούσαν, αλλά βάλαν προτεραιότητες άλλες με μαθήματα. Αλλά εμείς είμαστε εδώ και πρώτο ο Θεός, το καλοκαίρι είμαστε εδώ πέρα για να πάρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Πάμε στον ποδοσφαιριστή, τον Κωνσταντίνο, τον Τρουμπούκη. Ποδοσφαιριστής 3 χρόνια, τρίτος χρόνος στην Κοζάνη. Από πόσο χρόνο ξεκίνησε το ποδόσφαιρο και από πού? Εγώ ξέρω από πού, άρχισε να το πει ο κόσμος. Ξεκίνησα από το Μακεδονικό Κοζάνης. Σε ηλικία τώρα δεν θυμάμαι, αλλά πολύ μικρός. Και έκανα τα πρώτα μου βήματα. Και καθώς ανέβηκα στη μεγάλη ομάδα, με ζήτησε η Κοζάνη. Που χάρηκα φυσικά, γιατί δεν το περίμενα. Μέσα σε μια χρονιά να με ζητήσει μια τέτοια ομάδα. Και μέσα από αυτό έδειξα αυτά που αξίζουν. Δούλεψες και πραγματικά, έχεις, αυτό λέγαμε και στο διάλειμμα, έχεις βελτιωθεί. Πώς βλέπεις την ομάδα σου φέτος? Εντάξει, ο στόχος είναι να ανεβούμε στην ΓΑΜΑ Εθνική και από εκεί και πέρα όσο πιο ψηλά μπορούμε. Σε τι θέση αγωνίζεσαι τώρα και τι αγωνιζόσουν, δηλαδή,
αλλιώς ξεκινάμε κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο και αλλού καταλήγουμε, έτσι. Ναι. Ξεκίνησες σαν επιθετικός και όμως στην καρδιά, έτσι, μεσοεπιθετικός. Ναι, ξεκίνησα center four, μετά κατέληξα δεξί half στο Μακεδονικό και όταν πήγα στην Κοζάνη δεξί back. Αυτή η θέση πιστεύεις ότι σε ταιριάζει απόλυτα? Από ό,τι έχω δείξει, ναι. Οι προσωπικές σου φιλοδοξίες και πόσο ψηλά θα ήθελες να φτάσεις, ποια είναι τα όνειρά σου? Όσο πιο ψηλά μπορώ, φυσικά. Τι σημαίνει για σένα ο προπονητής σου και ποιο είναι το κλίμα ανάμεσα στους παίκτες, τι γίνεται στις προπονήσεις? Εγώ τώρα στην Κοζάνη έχω 3 χρόνια. Το κλίμα είναι πολύ καλό και ειδικά φέτος που άλλαξε ένα πράγμα. Ο προπονητής μου έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία, επειδή ήταν και ο ίδιος ποδοσφαιριστής και έπαιξε ψηλά. Οπότε θα μάθω πολλά πράγματα, πιστεύω. Ήσουν από την Κοζάνη ένας πραγματικά δουλευταράς και με τη δουλειά σου ανέβηκες και ένα παράδειγμα και στους υπόλοιπους μαθητές, πέρασες και στο Πανεπιστήμιο. Με υψηλό αθλητισμό, να μην πω πρωταθλητισμό, γιατί πρωταθλητισμό έκανες, έτσι, αλλά κατάφερες και το Πανεπιστήμιο. Άρα, αν αγαπάς και τα δύο, τίποτα δεν είναι δύσκολο, έτσι. Ποιος ποδοσφαιριστής είναι το πρότυπό σου, ποιον έχεις σαν πρότυπο, είτε Έλληνα είτε ξένο, έτσι? Εντάξει, τον Κριστιάνο Ρονάλντο έχω, αλλά παίζει εντελώς διαφορετική θέση. Αλλά τον έχω πρότυπο επειδή δουλεύει με στο γήπεδο και τίποτα. Ωραία. Και τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός. Δεν είπες έτσι. Λοιπόν, Κώστα, να κάνουμε την αποφώνηση μαζί. Τι θα ήθελες, ή ένα μήνυμα στους φιλάθλους Κοζάνης, κάτι που θα ήθελες να τονίσεις, και θέλω να μου πεις και 2 λόγια για την Ακαδημία και τη φιλοσοφία. Στο απευθυνόμενο στον κόσμο της Κοζάνης, θα ήθελα να πω να στηρίξουμε αυτή τη νέα προσπάθεια και αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι και να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο, να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να εκμεταλλευτούμε και να προωθήσουμε παιδιά της πόλης και να είστε σίγουροι ότι δεν είναι μόνο ο Δημήτρης ο Δράκος. Έχουμε μιλήσει και με άλλους παλέμαχους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν κάποιες δουλειές ή δεν μπόρεσαν φέτος, αλλά μας είπαν μέσα από την καρδιά τους ότι θα είναι δίπλα μας, θα είναι μαζί μας. Σας πλησιώνουν. Και πιστεύουμε ότι και τη νέα χρονιά θα έχουμε και άλλους παίκτες που οι οποίοι έχουν παίξει στην Κοζάνη και θα μας βοηθήσουν στο βήμα που κάνουμε. Είναι μεγάλη ιστορία, μεγάλο πράγμα να μπορέσεις να στηριχθείς στην ιστορία. Έτσι ακριβώς. Μια ομάδα έχει ιστορία και δεν πρέπει να τη σβήνεις ποτέ αυτή την ιστορία και θα είμαστε εδώ. Και 2 λόγια λίγο για την φιλοσοφία της Ακαδημίας. Υπάρχει μια Ακαδημία. Πώς νομίζω, αν δουλεύεις σωστά και τι θα προσπαθήσεις να δημιουργήσετε κάτι για να κάνει και το βήμα παραπάνω και στην Ακαδημία. Σε αυτό που ρίχνω ένα συσσαγωγικά λάθος τον κύριο Αγάπη είναι ότι άφησε την Ακαδημία. Η Ακαδημία δηλαδή όταν ήρθαμε εμείς δεν είχε μπάλες, δεν είχε φανελάκια, δεν είχε τίποτα. Βάλαμε κάποια λεφτά, πήραμε αυτά που χρειάζεται για να δουλεύουν τα παιδιά σε κάθε ηλικία, αυτό έτσι πρέπει να δουλέψει. Αλλά θέλω να πω ότι σωστή δουλειά στο ΔΑΚ δεν γίνεται. Η Ακαδημία μπορεί να λέμε αυτή τη στιγμή να είναι στο ΔΑΚ, αλλά πρέπει να βρούμε μία λύση για να πάει κάπου να δουλέψει. Γιατί όταν έχει ο Στίβος προπόνηση και κάνει στην Ακαδημία 6-8 χρονών παιδάκι και 10, δεν μπορούν να ακούσουν τον προπονητή. Ο ένας τρέχει από εδώ, δεν γίνεται. Πρέπει ο ποδοσφαιριστής να έχει τη δικιά του ηρεμία και να, ο προπονητής τις ασκήσεις που λέει πρέπει να τις κάνει. Από μικρή ηλικία να μάθει τα βήματα και το ποδόσφαιρο, πώς παίζει σωστά για να προσπαθεί και να τα πεξέρει. Άρα δεν βρίσκει κατάλληλο χώρο για το ΔΑΚ, για προπόνηση στην Ακαδημία και ψάχνετε για κάποια λύση? Προς το παρόν, μέχρι να βρούμε κάτι, γιατί έχουμε μιλήσει, θα είμαστε στο ΔΑΚ, εκεί πέρα θα γίνονται οι προπονήσεις και μακάρι να βρούμε κάτι καλύτερο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε έτσι που πρέπει να δουλέψουμε. Εγώ, παιδιά, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Κώστα, να σου ευχηθώ πραγματικά καλή τύχη και σε σένα, στον αδερφό σου, σε αυτό που σχεδιάζεται να κάνει για την Κοζάνη, γιατί πραγματικά αυτό που είπαμε ότι την Κοζάνη θέλω να τη βλέπουμε σε ψηλότερα πατάματα και όχι στο άρθρο τοπικό. Δημήτρη, να σου ευχηθώ και σένα δύναμη. Για το καλό. Στο ποδοσφαιριστή, τι άλλο, υγεία και καλή πρόοδο παντού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Τρίτο
τρίτο μέρος της εκπομπής και να περάσουμε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης, όπου είχαμε και την πρεμιέρα της Β' κατηγορίας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Στην ΕΠΣ Κοζάνης, στην πρώτη κατηγορία πρώτα, 2-2 πέτυχαν Κοζάνη, ΑΕ Κοζάνης, Εορδαϊκός και Μακεδονικός Σιάτιστας. Πρώτη νίκη στην Α' κατηγορία για το Καρκιοχώρι. Τα μοιράστηκαν όλα Μακεδονικός Κοζάνης και Αλιάκο Νεανής. Επισοδιακή ισοπαλία στο παιχνίδι Γαλατινή Βόλιο. Σημειώθηκαν 18 γκολ στη δεύτερη αγωνιστική. Να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΕ Κοζάνης Εθνικός Βατερού 1-0. Μακεδονικός Κοζάνης Αλιάκο Νεανής 2-2. Μέγας Αλέξανδρος Χαραβής Κοζάνη 0-3. Βέρμιο Καρυγχωρίου Ηρακλής Πολεμαίδας 2-0. Γαλατινή Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοήου 1-1. Τιτάν Σερβίων Εορδαϊκός 0-4. ΠΑΟ Κύρων Μακεδονικός Σιάτσας 0-2. Στη βαθμολογία Κοζάνη, Εορδαϊκός, Μακεδονικός Σάτσας και ΑΕ Κοζάνης 6 βαθμούς. Στους 4 Αλιάκο Νεανής και Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοήου. 3 βαθμούς Εθνικός Βατερού και Βέρμιο Καρυγχωρίου. Στον 1 βαθμό Μακεδονικός Κοζάνης και Γαλατινή. Χωρίς βαθμό ΠΑΟ Κύρων, Τιτάν Σερβίων, Μέγας Αλέξανδρος Χαραβής και Ηρακλής Πλεμαίδας. Επόμενη αγωνιστική, Εθνικός Βατερού, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοήου, Αλιάκο Νεανής, ΑΕ Κοζάνης, Εορδαϊκός, Γαλατινή, Μακεδονικός Σιάτιστας, Μακεδονικός Κοζάνης, Κοζάνη, Τιτάν Σερβίων, Ηρακλής Πτολεμαΐδας, ΠΑΟ Κύλων, Βέρμιο Καρυγχωρίου, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής. Στην Β' κατηγορία, ομοβροντίες από γκολ στην πρεμιέρα. Στον πρώτο όμιλο πήρε το τρίποντο το Βελβεντό, ακόμα βάζει γκολ η Άνω Κόμη, εμφαντικές νίκες πέτυχαν ο Κρόκου, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης, Πρόοδος Μεταξά. Σημειώθηκαν 27 γκολ στον πρώτο όμιλο. Να δούμε τα αποτελέσματα. Βελβεντό, ΑΕ Κεσαριάς Κήπου Σπάρτου 3-1, Άνω Κόμη, Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής 9-1, ΑΟ Κρόκου, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής 4-0, Κένταυρος Πρωτοχωρίου, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης 0-5, Πρόοδος Μεταξά, Αναγέννηση Αργύρου 4-0, Αστραπή Κλήτου, Ερμής Παταλωρέματος, αυτό το παιχνίδι θα γίνει την Τετάρτη 2 Δεκάτου. Ρεπό, Αναγέννηση Λιβαδερού. Επόμενη αγωνιστική, Αναγέννηση Λιβαδερού, ΑΟ Κρόκου, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής, Κένταυρος Πρωτοχωρίου, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης, Αστραπή Κλήτου, Αναγέννηση Αργύρου, Βελβεντό, Ερμής Παταλωρέματος, Άνω Κόμη, και Σαριά Κήπου Σπάρτου, Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής. Ρεπό, Πρόοδος Μεταξά. Στον δεύτερο όμιλο πυροβολούσαν Καταρυπάς, Κοζάνη 2004, ΑΕ Καλαμιάς και Ατρόμητος. Μεγάλα διπλά για Περδίκα και Ηρακλή Δρεπάνου. Δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν τα κομμουνινά μέσα στην Εράτηρα. Σημειώθηκαν 18 γκολ. Να δούμε τα αποτελέσματα. Δόξα Μικροκάστρο Κοζάνη 2004 1-5. ΑΕ Καλαμιάς Ακρίτες Κοζάνης 4-0. Ατρόμητος Πλεμαίδας Βυζαντινός Αετός 4-0. Αναγέννηση Εράτηρας Πρόοδος Κομινών 3-0 άνευ αγώνα. Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Περδίκας 0-1. Δάφνη Πολυμήρου Ηρακλής Δρεπάνου 1-2. Ρεπό Δόξα Βερμίου Πύργων. Επόμενη αγωνιστική, Δόξα Βερμίου Πύργων Αναγέννηση Εράτηρας Πρόοδος Κομινών Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας ΑΕ Περδίκα ΑΕ Καλαμιάς Κοζάνη 2004 Δάφνη Πολυμήρου Ακρίτες Κοζάνης Ατρόμητος Πολεμαΐδας Ηρακλής Δρεπάνου Βυζαντινός Αετός. Ρεπό Δόξα Μικροκάστρο. Πριν περάσουμε στο βίντεο, να πούμε δύο πράγματα για το παιχνίδι Γαλατινής Ακαδημία Βοήου. Δημιουργήθηκε κάποια ένταση στο τέλος του αγώνα. Είχαμε κάποιες κόκκινες κάρτες στον Γενικό Αρχηγό της Γαλατινής, τον κύριο Πάτρα, και στον προπονητή, τον κύριο Μιχάλη Σαμαρά. Και όλα ξεκίνησαν από την γρήγορη εκτέλεση φάουλ του Βοήου, από εκεί που προήλθε το γκολ της ισοφάρισης. Εκεί διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι της Γαλατινής ότι δεν έπρεπε να παίξουν γρήγορα. Έκανα εγώ την ερευνά μου, ρώτησα, έμαθα, διάβασα σε αυτό το κομμάτι αν πραγματικά υποχρεούται ή δεν υποχρεούται ο διαιτητής να σφυρίξει στο φάουλ. Ο ρέφερι, εκτός του πέναλτι, δεν υποχρεούται να σφυρίξει για να επαναρχίσει το παιχνίδι, είτε είναι φάουλ είτε από οτιδήποτε, εκτός κι αν δείξει τη σφυρίχτρα. Τώρα εκεί εγώ δεν ήμουνα για να δω αν έδειξε τη σφυρίχτρα ή όχι. Πάντως ο διαιτητής δεν υποχρεούται να σφυρίξει σε μια γρήγορη εκτέλεση φάουλ. Άσχετα που πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνεται μια γρήγορη εκτέλεση και σφυρίζει την επανάληψη, γιατί
κάτι θεώρησε, είτε κυλούσε η μπάλα, είτε σημείωνε κάτι ο διαιτητής. Αυτά για την ένταση που υπήρξε στον αγώνα της Γαλατινής με το Βόλιο και οδήγησε στον κύριο Πάτρα προσωπικά να βγάλει μια ανακοίνωση κατά του κυρίου Πελετήδη του διαιτητή και του κυρίου Σπέντζα του επόπτη. Να περάσουμε στο πρώτο παιχνίδι. ΑΕΚ Κοζάνης, Εθνικός Βατηρού, 1-0. Κώστας Τσιόρας στα πλάνα. Δεύτερη σερή νίκη για τους παίκτες του Μάκη Μαλούτα. Στο 15 σέντρα του Καραγιάννη, σουτ του Μαρτυρόζοφ, αποκαλεί θέση, κόντρα στους αμυντικούς. Στο 25 η ΑΕΚ Κοζάνης ζήτησε πέναλτι, πάσα του Σαλονική διστών Ευθυμιάδη, θα ανατραπεί από τον Ζερβανταρίδη. Ο διαιτητής θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ευθυμιάδης θα βρεθεί στο έδαφος. Μπαλιά του Σαλονικίδη, θα κοπεί αυτή η επίθεση από τον επόπτη ως offside. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Στο 52 ο Εθνικός έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Σακαλής στον Χρήστου, μόνος. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ θα αποκρούσει, η μπάλα θα βρει και το οριζόντιο δοκάρι και θα περάσει κόρνερ. Και ενώ το παιχνίδι πήγε στο 0-0, η ΑΕΚ στην αντεπίθεση. Ο νεαρός Βασιλιάδης έβγαλε το σέντρα σούτ και ο Θεοδωρίδης ο Μάριος από κοντά μπήκε μαζί με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Μάριος Θεοδωρίδης. Στο 87 η ΑΕΚ έχασε ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα όταν ο Θεοδωρίδης από κοντά με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία. Επόμενο βίντεο, ο Κώστας Τσιόρας είπε στο προηγούμενο, τα πλάνα, Μακεδονικός Κοζάνης, Αλιάκων Εανής, 2-2, τα μοιράστηκαν όλα, γκολ, βαθμούς, εντυπώσεις, Μακεδονικός Κοζάνης και Αλιάκων Εανής, στο μεταξύ τους παιχνίδι. Τσέτσιρας από τα Γρεβενά, ο διαιτητής, πολύ καλή διαιτησία, αλλά και των εποπτών του, Λαμπριανίδη και Τζουβάρα. Στο 5, έχουμε την πρώτη επικίνδυνη φάση για την Εανή, ωραίο φάουλ εκτελεσμένο τον Παπαρίζο, εξίσου ωραία εκτείναξη του Ζινόβιου σε κόρνερ. Στο 10 κάθε την παλιά μετά από ατομική προσπάθεια του Σαβούδη στον Παπαρίζο, προλαβαίνει ο Ζινόβιος, βγαίνει και μπλοκάρει. Ο κύριος Τσέτσινας, κίτρινη για διαμαρτυρία στον κύριο Καλαθανάση. Στο 16 κάθετη του Τζούτζα στον Ματούλα που θα σουτάρει, μάλλον θα περάσει λίγο έξω. Στο 31 ο Σαβούδης θα δώσει τον καλό γύρο. Αυτός θα σπάσει τον Κουλιάφα, δυνατό σουτ, κόντρα, λίγο έξω η μπάλα. Στο 33 έχουμε κόρνερ του Σαβούδη στο δεύτερο δοκάρι και με καρφωτή κεφαλιά ο Κουσίδης ανοίγει το σκορ 0-1. Στο 36, πλάγιο με τον Αντωνόπουλο, ωραία προσπάθεια του Χατζηζήση που επιχείρησε τη σέντρα σουτ και ο Κουρτίδης στην προσπάθειά του να διώξει σημειώνει αυτό γκολ για το 1-1. Ο νεαρός Χατζηζήσης. Στο 41 έχουμε το δυνατό σουτ του Ζινόβιου, ωραία επέμβαση του Πατουλίδη. Νέο σουτ του Ματούλα, η μπάλα θα περάσει έξω.
Στο 48 ο Δαυζάκης θα βρει τον Ζινόβιο, δυνατό σουτ λίγο έξω η μπάλα. Φάουλ για την Ιαννή με το Μετικάνο. Η μπάλα δεν θα απομακρυνθεί, νέο γέμισμα και από καλό σημείο ο Κουρτίδης με προβολή θα στείλει την μπάλα out. Στο 62 ο Ματούλος θα φύγει από τα δεξιά, θα βγάλει τη σέντρα. Κεφαλιά του Ζινόβιου που δεν είναι δυνατή, χωρίς προβλήματα θα μπλοκάρει ο Ματουλίδης. Στο 65 ο Στεφανίδης θα βρει μέσα στην περιοχή τον Ματούλα που ψύχρεμα με πλασέ θα κάνει το 2-1. Νίκος Ματούλας. Στο 80 η Ιαννή θα ισοφαρίσει σε 2-2 σε βαθιά μπαλιά από την περιοχή σχεδόν της Ιαννής. Η μπάλα θα έρθει στην περιοχή του Μακεδονικού, θα σκάσει στο έδαφος, θα ξεγελάσει το Ζινόβιο, θα περάσει από πάνω του και ο Σαβούδης σε κοινή εστία θα γράψει το τελικό 2-2. Στο 87 ο Κουρτίδης θα βρεθεί σε καλό σημείο, θα πιάσει το σου την μπάλα, θα περάσει έξω. Επόμενο βίντεο από τον Αβραάμ Στότογλου, πάω Κύλων, Μακεδονικός Σιάτιστας, 0-2, διπλό για τη Σιάτιστα, δεύτερη συνεχόμενη νίκη, 6 βαθμούς, με 2 πέναλτι η Σιάτιστα, πέρασε από τα Κύλα. Στο 43 ο Μιλωνάς θα ανατρέψει τη μικρή περιοχή των Μέτκαρη. Ο Ζούχρας θα υποδείξει πέναλτι και θα δείξει δεύτερη κίτρινη στο Μιλωνά αποβάλλοντάς τον από το παιχνίδι. Το πέναλτι θα εκτελέσει ο Τσαχνάκης και θα κάνει το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Στο 60 θα δοθεί δεύτερο πέναλτι για τους φιλοξενούμενους μετά από χέρι του Κόνη. Το πέναλτι θα το εκτελέσει εύστοχα ο Μάρκος Μπούρτζος και θα γράψει το 0-2 για την ομάδα της Σιάτιστας. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο προπονητής της Σιάτιστας, ο κύριος Βόλτσης, αλλά και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Βοριαζίδης, στον Παύλο τον Καλεμκερίδη, στην κάμερα ο Αβραάμ Στότογλου. Κότς, σήμερα εκνέω νίκη για το Μακεδονικό Σιάτιστα, 2-2 μέχρι τώρα τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δείξατε σοβαρότητα, δείξατε χαρακτήρα, ένα μεστό παιχνίδι και σοβαρό. Για πείτε μου λίγο την άποψή σας για το παιχνίδι και αν είστε γενικά ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα απόδοση και την πορεία της ομάδας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το σπάθημα παιδί. Καταφέραμε στις δύο πρώτες αγωνιστικές τις δύο νίκες. Δεν είναι έτοιμη ακόμα η ομάδα, ακόμα χρειαζόμαστε δουλειά. Σίγουρα τα δύο θετικά αποτελέσματα τονώνουν την ψυχολογία και αυτό είναι κύριο. Έχουμε 10 μικρά παιδιά, 16 χρονών στην ομάδα. Σίγουρα θα βοηθήσει αυτό στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε για να έχουμε μια καλή συνέχεια. Η παρουσία του φιλάβλου της Σιάτιστας σήμερα ήταν έντονη στο γήπεδο των Κύλων. Σας ακολουθεί ο κόσμος της Σιάτιστας, αγαπάει το ποδόσφαιρο. Θέλετε να τους στείλετε ένα μήνυμα? Σίγουρα πρέπει να ευχαριστήσω τον κόσμο που είναι κοντά μας και εντός και εκτός και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Το σύνολο των παιδιών είναι παιδιά από τη Σιάτιστα, χρειάζονται τη βοήθειά τους. Το νεαρό της ηλικίας επιβάλλει να έχουμε τους ανθρώπους αυτό κοντά για να έχουμε μία ακόμα βοήθεια ώστε να πάμε καλά. Οι δύο νίκες ανεβάζουν και τους στόχους, ανεβάζουν και την προοπτική της ομάδας, αλλά δίνουν και την ευκαιρία σε εσάς να δείτε διαφορετικά πλέον το ρόστερ που έχετε. Είναι ένα ρόστερ καλό. Ποια θα είναι η εικόνα του Μακεδονικού από εδώ και πέρα? Είναι βέβαια νωρίς ακόμα, αλλά δείχνει μία εικόνα και μία ποιότητα η ομάδα. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε οτιδήποτε. Η ομάδα ξεκίνησε πολύ αργά την προετοιμασία, ξεκίνησε από το 0.
να διαμορφώσει την ομάδα. Εκείνο που θέλουμε είναι να συνεχίσουν τα παιδιά να δουλεύουν έτσι, να έχουν υγεία και όλα τα πανέκα μας. Χάρη, σήμερα η ομάδα τύχησε ένα θετικό αποτέλεσμα. Χάσατε 2-0 από το μακεδονικό σχέδιο σας. Πες μου λίγο τις εντυπώσεις από το παιχνίδι. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί στον πρώτο ημίχρονο. Ναι, μένω στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν αναγνωριστικά και από τις δύο ομάδες. Δεν δείχναμε ότι θα έχουμε αυτή την ομάδα. Να είναι με την ποιότητα στις ενέργειές μας, χάναμε πολύ εύκολα τις σπάσεις. Γίναμε πολύ, να το πω, αναγνωρίσιμοι. Δεν είχαμε αυτό που ζητάμε να κάνουμε. Οι σχέσεις ήταν καλύτεροι σε αυτή την χρονική στιγμή. Ήμασταν πολύ άτυχοι γιατί στο τέλος του ημιχρόνου δεχτήκαμε γκολ από πέναλτι. Βέβαια δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα, εκτός από κάποιες φάσεις ίσως της πλάτης μας, να πω, με μεγάλες πάσεις. Πάλι δεν είχαμε το ζήτημα ότι θα κινδυνεύσουμε, απλά δεχτήκαμε τον γκολ. Στο τέλος μείναμε 10-4, ήταν δύσκολο. Στο δεύτερο, νομίζω ότι δείξαμε αντίδραση, είχαμε αντίδραση, παλέψαμε πάρα πολύ. Τα παιδιά βγάλανε ενέργεια που έπρεπε, το οποίο δεν κάναμε στο τελευταίο. Αλλά ήρθε μια φάση που, okay, εγώ δεν κατάλαβα πώς είναι μια φάση αυτή που δόθηκε η δεύτερη πέναλτι. Πολύ εύκολα δόθηκε η φάση και δυστυχώς εκεί, νομίζω, όσο και να προσπαθήσαμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να αλλάξουμε. Σίγουρα υπάρχει χρόνος βελτίωσης για την ομάδα, σίγουρα θα παρουσιαστεί διαφορετικά. Τι πιστεύεις ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι, τι πιστεύεις ότι μέτρησε περισσότερο, όχι τόσο για το αποτέλεσμα, όσο για τη γενικότερα την εμφάνιση που μου είπες ότι δεν είσαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την πρώτη ημίχρονο. Έχουμε κάνει καλά παιχνίδια σε όλη την προετοιμασία, έχουμε κάνει πολύ καλές υποδομήσεις. Είπαμε πράγματα τα οποία δεν τα βγάζουμε από τα παιδιά, δεν είναι εύκολη η αλήθεια είναι αυτό. Προσπαθούμε να δείξουμε ένα σωστό ποδόσφαιρο, να το κάνουμε πολύ ωραίο όσο μπορούμε με τις δυνάμεις μας. Αυτό που έπρεπε να γίνει είναι να μπαίνουμε όπως συγκεντρωμένοι στον αγώνα και πολύ αποτελεσματικοί στις ενέργειές μας. Πράγμα το οποίο ο αντίπαλος το έκανε, όχι ότι ήταν κάτι να πεις που έκανε τις ήταν πιο αποτελεσματικό. Αλλά ήταν αποτελεσματικό στις ενέργειες μας, κάτι το οποίο δεν είπα. Επόμενο βίντεο, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Κοζάνη 03, στην κάμερα ο Αβραάμ Στότογλου με πρωταγωνιστή τον Ηλία τον Δούμα που πέτυχε νέο χατρίκ και Κοζάνη παίζοντας καλό ποδόσφαιρο πέρασε και από την Χαραυγή. Εδώ είναι το 0-1 από τον Δούμα. Το 0-2 θα γίνει κεφαλιά του Δούμα μετά από σέντρα του Μωυσιάδη. Δοκάρι για την Κοζάνη. Εδώ πάλι με τον Δούμα. Και το τελικό 0-3 δεν το έχουμε. Έγινε πάλι με τον Ηλία Δούμα μετά από εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο προπονητής της Χαραυγής, Χάρης Σαμαράς. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν σε όλες τις ομάδες καλή χρονιά και σε όλους τους παράγοντες υγεία και σε όλους τους ποδοσφαιριστές για να μην έχουν τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα δεν ήταν μόνο το σημερινό παιχνίδι που για μας ήταν δύσκολο, παίζαμε απέναντι σε φαβορί, ήταν και το πρώτο παιχνίδι που μας έτυχε να παίξουμε μέσα στην Πελομαίδα με το Ερδαϊκό. Είχαμε μια δύσκολη κλήρωση. Βγάλαμε το δύσκολο πρόγραμμα δυστυχώς για εμάς χωρίς να πάρουμε κάποιο βαθμό μέσα από αυτά τα δύο δύσκολα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, στην ουσία το πρωτάθλημα για μας ξεκινάει από εδώ και πέρα. Έχουμε μπροστά μας δύο εκτός έδρας δύσκολα παιχνίδια με ομάδες που θέλουμε να πάρουμε βαθμούς και ευελπιστούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα για μας στην ουσία από την άλλη αγωνιστική. Είναι μια καινούργια προσπάθεια. Φέτος ο Μέγας Αλέξανδρος κάνει μια καινούργια προσπάθεια. Υπάρχουν νέες φιλοδοξίες, νέα όνειρα τόσο για σένα ως προπονητή όσο και για την ομάδα. Θέλω να μου πεις ο κόσμος συμπαρίσταται, είναι κοντά στην ομάδα τις δύο πρώτες αυτές αγωνιστικές. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης για το ότι κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, εννοείται πως η διοίκηση είναι καινούρια, ο προπονητής εγώ είμαι καινούριος, είναι δύσκολο από την αρχή να περάσω τη φιλοσοφία μου στα παιδιά, σιγά σιγά όμως κάποια κομμάτια σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού βγαίνουν. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε μπροστά μας είναι να κάνουμε το παιχνίδι μας πιο ολοκληρωτικά σωστό στα δικά μου μάτια και από εκεί και πέρα οι βαθμοί θα έρθουν. Όσον αφορά το εξαγωνιστικό κομμάτι για τη συμπαράσταση του κόσμου, εννοείται πως ο κόσμος βοηθάει και το χωριό βοηθάει, αλλά δεν πάβει να είναι να θέλουμε κι άλλο προσπάθεια. Αυτό δεν το συζητάμε, κι άλλο βοήθεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επόμενο βίντεο, Δόξα Μικροκάστρο, Κοζάνη 2004-1-5, στην κάμερα η Εύη Φωτιάδου, μια νέα γυναίκα μπαίνει στην παρέα μας.
Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στην Β' κατηγορία ενιανική ομάδα της Κοζάνης Γεωργίας 4, πέρασε από το Δόξα Μαυροκάστρου με σκορ 1-5. Το 0-1 έγινε από τον Βούνο Τρυπίδη, δυνατός στο 16ο λεπτό. Ο Τοπαλίδης, ωραία προσπάθεια, θα κάνει το πλασέ, θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Ο Ζάνη 2004 επιμένει με τον Τριανταφύλλου δυνατό σουτ δοκάρι. Το 0-2 θα γίνει στο 38 από τον Τσόιντι, σκόρ ημιχρόνου το 0-2. Το Μικρόκος στρομίωσε σε 1-2 στο 53 με τον Τσίτσαρη. Στο 65 μακρινό σουτ του Νίκου του Αντωνιάδη και 1-3. Το 1-4 θα γράψει από κοντά ο Τριανταφύλλου με πλασέ. Στο 67 μια ευκαιρία πάει να δημιουργηθεί για το Μικρόκαστρο, αλλά ο Μεντεσίδης βγαίνει έγκαιρα και διώχνει. Και το τελικό 1-5 θα σημειώσει με δυνατό σουτ ο Παπαϊωάννου, καταιγιστική η Κοζάνη 2004. 1-5. Επόμενο βίντεο, Κένταυρος Πρωτοχωρίου, Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης, 0-5, Κώστας Τσιόρας στην κάμερα. Καταιγιστικές στο δεύτερο ημίχρονο οι Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης, πήραν ευρία νίκη μέσα στο πρωτοχώρι. Στο 9 ακυρώθηκε γκολ του Τσολακίδη ως επιθετικό φάουλ του Τσιφτσί. Στο 28 έχουμε κεφαλιά του Σιαπανίδη από καλή θέση, πέρασε και αυτή πάνω από τα δοκάρια. Στο 52 ο Κουρκούτας ανέτρεψε τον Καραγιάννη, ο διαιτητής έδειξε το πέναλτι. Ο Κασαπίδης ευστόχησε 0-1. Μπαλιά του Τσολακίδη στο 60, στο κατάλληλο σημείο, εκεί πετάχτηκε ο Παύλος Αλεξανδρίδης και από κοντά με πλασιά έκανε το 0-2. Διαγώνια μπαλιά στο 73 του Κασαπίδη στο νεαρό Γιώργο Παπαδόπουλο, που πήρε σωστά την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και με έξυπνο ψήλο κρεμαστό σουτ πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα για το 0-3. Μπαλιά του Γιώργου Παπαδόπουλου στον Χρήστο Μαλιόγκα, μέσα στην περιοχή αυτός, απέφυγε ωραία ένα αμυντικό και με δυνατό σουτ σημείωσε ένα όμορφο γκολ το 0-4. Στο 85 πάσα του Ιωαννίδη στο Σιαπανίδη, αυτός θα μπει στην περιοχή, από κοντά θα πιάσει το σούτ, αλλά ο τερματοφύλακας των Ελπίδων Δημητράκης, σωτηρία θα επέμβει. Στο 89, αντεπίθεση των Ελπίδων, πάσα του Βαξεβάνου στον Δημήτρη Κασαπίδη, αυτός έκανε μια κούρσα 30 μέτρων και με σωτηρικό σούτ έξω την περιοχή κάνει το 0-5, τελικό σκορ. Αυτά για σήμερα, για τα βίντεο, οι εικόνες, τα γκολ μας, αφού ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής, το My Cafe, το γάλα γιαούρτι Τριαντάφυλλος, το γκάζι καφέ, το καφενεδάκι, τα φροντιστήρια εντάξει, και επίσης να πούμε ότι την ένδυσή μου επιμελείται το Μπέλο, ανδρική μόδα. Να σας καληνυχτήσουμε, να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Η επόμενη Δευτέρα καλεσμένη η ομάδα της ΑΕΚ. Καληνύχτα και να προσέχετε.
Όταν προτιμάς πιο γηπεδική ατμόσφαιρα, όταν θέλεις να συνδυάσεις έξοδο και ποδόσφαιρο, το My Cafe είναι εδώ. Παρακολουθήστε τα περισσότερα ντέρμπι αναμετρήσεις όλων των χωρών που κόβουν την ανάσα στις μεγαλύτερες οθόνες High Definition 80 ιντσών της πόλης. Και παράλληλα, απολαύστε τον καφέ, το ποτό ή την πύρα σας στο My Cafe. Κωνσταντίνου Δρίζη και Ειρήνης 2 στην Κοζάνη, στο γυάλινο κτίριο. Φροντιστήρια Εντάξει. Πάνω από 22 χρόνια εξασφαλίζουμε την επιτυχία των μαθητών μας στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 9 στους 10 μαθητές μας επιτυχάνουν κάθε χρόνο την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με ολιγομελή τμήματα και πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας, εξασφαλίζουμε αμεσότερη επαφή και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και του καθηγητή, αλλά και μεταξύ των μαθητών. Φροντιστήρια Εντάξει, 40 12 στην Κοζάνη. Τηλέφωνο 2461026333. Διεύθυνση σπουδών Μαργαρίτη Ιωάννα, Μουτζουρίδου Λιτό, Μουτζουρίδου Νεφέλη. Επιτυχία. Τόσο απλά. Συνδυάστε την καλή παρέα, τους πιο λαχταριστούς τσιπουρομεζέδες και τον καφέ ή την πύρα σας σε ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον, παρακολουθώντας και όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις. Καφενεδάκι. Χυμάρα σένα στην Κοζάνη. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Από τη φάρμα της Εκατερίνης Μισαηλίδου και σε ελάχιστες ώρες από το άρμεγμά του, παστεριώνεται και συσκευάζεται στη σύγχρονη και υγιεινή συσκευασία PET, διατηρώντας αναλύωτα τα συστατικά του. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Το ολόφρεσκο γάλα τώρα στην πόρτα σας. Το καφέ Bar Gazi αποτελεί την ιδανική επιλογή για καφέ, ποτό και σίγουρα είναι ο χώρος που θα επιλέξεις για να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφες και ξέγνιαστες στιγμές με τους φίλους σου. Το όμορφο περιβάλλον και το φιλόξενο προσωπικό είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσεις το καφέ σου, το ποτό σου, παρακολουθώντας την αγαπημένη σου ομάδα και όλα τα αθλητικά γεγονότα σε OTE TV, Nova, PAOK TV με ήχο και εικόνα High Definition. Καφέ Gazi θα γίνει σίγουρα το στέχι σας. Καφέ Sandwich Delivery στο τηλέφωνο 2461026490.